Πολλά έχουν ακουστεί για το καλοκαίρι του 1974, για το πώς αντέδρασε η Ελλάδα στην τουρκική εισβολή στην Κύπρο. Μια ιστορία που έχει προκαλέσει πολλές συζητήσεις είναι η αποστολή μιας μοίρας καταδρομών στη Λευκοσία. Αυτή θα είναι και η μόνη βοήθεια που θα στείλει ουσιαστικά η Ελλάδα εκείνο το καλοκαίρι. Οι φάκελοι, θέλοντας να ανακαλύψουν τι πραγματικά έγινε σε εκείνη την επιχείρηση, ακολουθούν τους πρωταγωνιστές της σε ένα ταξίδι που τους γυρνάει 33 χρόνια πριν στα μέρη που βρισκόντουσαν και διηγούνται την αποστολή όπως την έζησαν. Αποφασίζεται να σταλούν τα μικρά και ευέλικτα αεροπλάνα Νοράτλας που μπορούν να προσγειωθούν στο μικρό διάδρομο της Λευκοσίας. Αυτή τη φορά για την αποστολή επιλέγεται η Α μοίρα καταδρομών που εδρεύει στην Κρήτη. Η μοίρα αυτή είναι ειδικά εκπαιδευμένη για αποστολές στα νησιά του Αιγαίου και όχι για την Κύπρο. Για την Κύπρο υπήρχαν ειδικά εκπαιδευμένες δύο μοίρες τελεξιωτιστών που βρίσκονται έξω από την Αθήνα, οι οποίες όμως δεν ειδοποιούνται. Αντί δηλαδή να έρθουν αυτές οι μονάδες που ήταν εύκολο και δεν είχαν ανάγκη ούτε αεροδρομίων ούτε διαδρόμων να προσγειωθούν τα αεροπλάνα ούτε να διακινδυνεύσουν. Γυμνασμένοι καλοί στρατιώτες ήταν, δεν υπήρχε πρόβλημα και η παρουσία τους να ήταν πιο σωστή και όχι όπως η δική μας που ήταν ούτε η μονάδα πολύ κατάλληλη για τέτοια πράγματα, ούτε ο προορισμός ήταν αυτό, ούτε καμιά προεργασία είχαν. Ο Γιώργος Παπαμελετίου ήταν διοικητής της Α μοίρας καταδρομών. Είναι ο πρωταγωνιστής αυτής της επιχείρησης, ο άνθρωπος που έζησε τα γεγονότα εκείνων των ημερών πιο κοντά από κάθε άλλον. Ο Παπαμελετίου ξαφνιάζεται με την εντολή ότι θα πάει στην Κύπρο, αλλά και οι οδηγίες που παίρνει δεν θυμίζουν στρατιωτικές εντολές. Όταν λοιπόν αργά επικοινώνησε ο διοικητής καταδρομών με μένα, μου λέει ότι ξέρεις, θα φύγετε. Αλλά όχι για εκεί. Που προειδοποιούσα, δεν είμαι μισόλογα, δεν μου στείλαν σήμα ειδικό κρυπτογραφημένο εμεί, αλλά με την τηλεφωνική αυτή επικοινωνία προσπαθούσε ο διοικητής καταδρομών να μου δώσει να καταλάβω ότι πάω πλέον όχι στα νησάρα, στην Κύπρο. Στη μοίρα επικρατεί αναστάτωση, καθώς όλοι υποψιάζονται ότι δεν θα πάνε στα νησιά του Αιγαίου για τα οποία έχουν εκπαιδευτεί. Ο Πλάτωνας Κολοκοτρώνης ήταν τότε λοχαγός και θυμάται τι γινόταν εκείνη την ημέρα στο στρατόπεδο. Οπωσδήποτε πηγαίναμε σε ένα νησί το οποίο δεν γνωρίζαμε, τουλάχιστον εγώ δεν είχα υπηρετήσει στην Κύπρο, δεν το ήξερα, δεν είχαμε χάρτες, δεν είχαμε τίποτα πληροφορίες. Μεταξύ των οδηγιών, ας πούμε οδηγίες που μου έδωσε ο διοικητής με τα μισόλογα, μου λέει δεν χρειάζεται να πάρεις πολλά πυρομαχικά. Και δεν χρειάζεται, μου λέει και τα άλλα όπλα, τα μεγάλα εννοούσε του όρμου και τα μικρά με μισόλογα. Μου έδωσε να καταλάβω ότι δεν χρειαζόταν να φορτωθώ πολλά πράγματα. Οι πληροφορίες λένε ότι η εκεχηρία θα συμφωνηθεί το επόμενο πρωί στις 10. Γι' αυτό και ο Παπαμελετίου παίρνει τέτοιες εντολές. Αυτό το παιδί ότι εντωμεταξύ μου λέει τα πράγματα εξελίσσονται ραγδαίως και αύριο μέχρι τις 10 η ώρα. Μετά μακάρι οι κατέχοντες. Στο ένα αεροσκάφος χαλάει επεξίδα και χάνει τον προσανατολισμό του. Τελικά προσγειώνεται στη Ρόδο. Οι πραγματικοί λόγοι της εκτροπής της πορείας του αμφισβητούνται έως σήμερα. Έψαχνε όλη τη νύχτα. Πού τα λένε αυτά. Είναι να τα πει σε ανθρώπους που δεν ήταν παρόντες εκεί και δεν έζησαν το δράμα. Διότι βέβαιως όταν βλέπεις εκεί ο κόσμος, το πρώτο που έχει στο μυαλό είναι από εδώ πάνε οι άλλοι. Όσοι είναι φτιαγμένοι γι' αυτό. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει βρήκαν τη Ρόδο. Πώς τη βρήκαν τώρα με χαλασμένο όργανο και δεν βγήκαν τα άδανα για να καλοπεράσουν εκεί με τους Τούρκους, είναι πρόβλημα. Πλησιάζουν στο αεροδρόμιο, τα αεροπλάνα αρχίζουν να βάλλονται από το έδαφος. Από πυρά που δεν μπορούν να αναγνωρίσουν. Ο Καλογύρου είναι χειριστής αντιεροπορικού και εκείνο το βράδυ βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής από το Ρώμιο. Είχαμε εντολή ότι θα ερχόντουσαν τουρκικά αεροπλάνα για να πιάσουν το αεροδρόμιο Λευκοσίας. Έριξα το πρώτο βλήμα, είδα ότι πέρασε γύρω στα 50 εκατοστά μπροστά του. Διέταξα λίγο πιο ψηλά, λίγο πιο δεξιά. Τότε πάτησα το ποδόπληκτρο και είδα το βλήμα να χτυπά στο κέντρο του αεροσκάφος. Να πιάνει φωτιά και να βλέπω το αεροσκάφος να πέφτει εδώ στον τύμπο της Μακεδονίας. Οι καταδρομείς προσγειώνονται στο αεροδρόμιο χωρίς να γνωρίζουν τίποτα για το ατύχημα. Βρίσκονται στο αεροδρόμιο και περιμένουν κάποιον να τους παραλάβει και να τους δώσει τις οδηγίες που δεν είχαν πάρει στη Σούδα. Προσγειωθήκαμε και δεν υπήρχε κανένας. Ο διοικητής της μοίρας δεν γνωρίζει καν που βρίσκονται οι υπόλοιποι άντρες της δύναμής του. Δεν ξέραμε τι είχαν έρθει και τι είχαν κάνει, όσοι είχαν προσγειωθεί. Δεν φωτιζόταν ο χώρος εκεί που ήμασταν. Εκεί στους διαδρόμους πίσω. Έρει μια σκοτεινιά σε όλο τον χώρο. Δεν ξέραμε, δεν απογειωθήκανε, πέσανε, χάσανε την κατεύθυνσή τους.
Δεν ξέραμε πόσα και ποια. Πρώτα απ' όλα εγώ δεν ήξερα και πόσα αεροπλάνα είναι. Ο Κολοκοτρώνης ψάχνει να βρει κάποιον για να συνοηθεί. Μόλις βγήκα έξω, κοιτάω, από παντού πειρά, γινόταν χαμός. Κοιτάω να δω την υπόλοιπη μοίρα, κάποιοι να μας υποδεχτούν, δεν βλέπω τίποτα. Πήγα στον πύργο ελέγχου να πάρω επαφή. Από δε το ανασύρματο του πύργου, άκουγα που ζητάγανε ασθενοφόρα. Πριν προλάβουν να καταλάβουν τι συμβαίνει, οι καταδρομείς επιβάζουν σε φορτηγά και μεταφέρονται σε μία μονή στη Λευκοσία. Μαζί με τον Παπαμελετίο και τον Κολοκοτρώνη, επιστρέφουμε 33 χρόνια αργότερα στο μέρος που πέρασαν την πρώτη τους νύχτα στην Κύπρο. Εδώ πρέπει να είμαστε. Αυτά τα δέντρα ήταν. Οι στρατιώτες αρχίζουν να συνειδητοποιούν ότι λείπουν πολλοί συμπολεμιστές τους. Και ο Παπαμελετίου λαμβάνει πληροφορίες ότι το νίκη 4 έχει καταρριφθεί και ότι το νίκη 6 έχει χτυπηθεί άσχημα, με δύο νεκρούς και πολλούς τραυματίες. Και μόλις γεντώσαν, φέραν οι λοχαγοί τους λόγους που ήταν σκόρπικα από εδώ, είχαν αράξει όλοι. Ένας πιο πάνω. Πήγα και τους μίλησα και τους είπα τι συνέβη ή τι έχουμε εμείς μάθει ότι συνέβη. Και τι απορίες. Τους είπαμε ότι έπεσε ένα αεροπλάνο, η τυχερή ήταν αυτή, εμείς έχουμε προβλήματα περαιτέρω. Και ναι, μεν είναι το γεγονός σοβαρό και μας ενδιαφέρει και οι φίλοι σας και οι συναδελφοί σας και οι στρατιώτες μας. Αλλά δεν έχουμε χρόνο τώρα. Ας είμαστε καλά και θα έχουμε εκδηλώσει την λύπη μας όταν έρθει η ώρα. Τώρα δεν έχουμε χρόνο ούτε να τους λυπηθούμε. Ο απολογισμικός. 28 νεκροί από το νίκη 4, 2 νεκροί και 9 τραυματίες από το νίκη 6. Ωχ, μωρέ Πλάτωνα. Τώρα να έχουμε περάσει 33 χρόνια, να είσαι 76 χρόνια και να θυμάσαι αυτά τα πράγματα είναι οδυνηρό, αλλά τι να κάνουμε. Ο Παπαμελετίου ακόμα και σήμερα, όταν θυμάται τα γεγονότα εκείνης της ημέρας, δυσκολεύεται να πιστέψει αυτό που έχει συμβεί στη μοίρα του. Δεν το φανταζόμουν ότι ήταν να έρθει μια μονάδα, η μοναδική, να έχουν ειδοποιηθεί, να φύγουν τόσα αεροπλάνα από πάνω, να το ξέρει το ΓΕΑ, να το ξέρει το ΓΕΘΑ, να το ξέρουν οι πάντες και να έρθουμε εδώ και να μην το ξέρουν οι αντιαεροπορίστες και να μας βάζουν σε ένα. Αυτοί που έπρεπε να το ξέρουν. Αυτό ήταν. Πρώτη. Ήταν. Τώρα, όσο για αυτό που σας είπα ότι περιμέναμε ότι θα έχουμε απρόοπτα, αλλά όχι από αυτό το γεγονός. Αυτό ήταν τελείως αναπάντεχο. Χάστε μου. Φαντάσου τώρα να μιλάς σε στρατιώτες που έχουν χάσει 30 συναδέλφους. Τι να τους πεις και πώς να τους το δικαιολογήσεις. Το ίδιο απόγευμα κηρύσσεται και η χειρία και έτσι η μονάδα αναπαύεται όλη τη μέρα. Νωρίς το πρωί της επόμενης μέρας, ο Παπαμελετίου δέχεται ένα τηλεφώνημα. Μου λέει Γιώργο, στείλε ένα λόγο στο αεροδρόμιο, διότι υπάρχει λόγος ασφαλείας. Λέω προφανώς φοβούνται τους Τούρκους, μην ρίξουν τίποτα αλεξιδοθεσσάς, καμιά δημιουργία, ένα αεροπλάνο περάσει από πάνω, τους ρίξει, πιάσουν τα κύρια σημεία, βάζουν σημεία σε που είναι δικό μας. Εκεί πήγε το μυαλό μου, τι άλλο αφού ήταν και χειρία. Μετά από ένα δίνω αμέσως εντολή στον χωρίς δισταγμό, στον Κολοκοτρώνη. Φτάνοντας εκεί, με υποδέχτηκε ο ταγματάρχης ο Παπαδόπουλος Γιώργος. Ο οποίος μάλιστα μου λέει περιμένουμε αεροπορική προσβολή και σε προσπαθώντας να πάρω το διοικητή μου τηλέφωνο ότι έφτασα, έρχεται ο ταγματάρχης και μου λέει δεχόμαστε επίθεση από τους Τούρκους. Αμέσως διέταξα τον έναν δημιουργήτη μου, τον υπολογαγό, τον Μπένο, να πάρει τη δημιουργία του να ανεβεί στην ταράτσα του κτηρίου, του κεντρικού κτηρίου του αεροδρομίου, τις άλλους δύο δημιουργήτες να ταχθούν στο ισόγειο του κτηρίου. Η δημιουργία δηλαδή μία του Μπένο την είχα βάλει πάνω στην ταράτσα. Και τις άλλες δύο τις είχα τάξει εδώ. Κάποιες σφαίρες εκτοξεύτηκαν από μεριά των Τούρκων και ξεκίνησε η μάχη του αεροδρομίου. Ο Έλληνας αξιωματικός δέχεται άλλο ένα τηλεφώνημα. Του ζητάνε πρόσθετες ενισχύσεις, χωρίς και πάλι να του εξηγούν το γιατί. Αποφασίζει να πάει ο ίδιος στο αεροδρόμιο για να ελέγξει την κατάσταση. Μόλις φτάνει στο αεροδρόμιο, ο Παπαμελετίου δέχεται επίθεση. Το κατάλαβα από το σφύριγμα που είναι μπροστά στη μούρη μου. Σου λέω βαλόμεθα κάτω. Και πηδήσαν οι στρατιώτες. Πηδήσανε κάτω και πήγαν στην άκρη του δρόμου. Ευτυχώς εκεί δεν χτυπήθηκε κανένας μας. Το αεροδρόμιο της Λευκοσίας είναι κλειστό από το καλοκαίρι του 1974 και βρίσκεται υπό τον έλεγχο των ΗΕ. Οι φάκελοι παίρνουν ειδική άδεια για να το επισκεφτούν και μαζί με τον Παπαμελετίου και τον Κολοκοτρώνη επιστρέφουν σε ρυπωμένους χώρους του για να μας περιγράψουν τι έγινε εκείνη τη μέρα. Η ρηπή που μου ήρθε από ένα φυλάκιο του ΟΗΕ που ήταν και Τούρκος μέσα. Σε όλα τα φυλάκια ήταν και από ένας Τούρκος. Και Έλληνας ήταν. Και συζητάγανε πώς θα λύσουν θεωρητικά το πράγμα. Για καθώς τα ζώα οι δικοί μας και συζητάγανε. Επειδή ήταν ανακοχή. Δεν τους ακούω γιατί σας κοροϊδεύουν οι Τουρκαλάτες. Και οι ΟΗΕΔΕΣ συγκοντάρουν. Όχι όλοι οι ΟΗΕΔΕΣ, οι λοχαγοί, οι υπολοχαγοί, ο διοικητής. Ο ένας αξιωματικός καταλαβαίνει σύντομα ότι οι Τούρκοι έχουν σπάσει την εκεχηρία και πολιορκούν το αεροδρόμιο. Δεν έχει οπτική επαφή με το πεδίο μάχης. Ακούει τους πυροβολισμούς μέσα από τον ασύρματο και προσπαθεί να υπολογίσει κατατρομαγμένος τις απώλειες που πρέπει να είχε η μοίρα του.
Επειδή εγώ άκουγα αυτές τις ρηπές που πέφτανε, λέω αν ο τελευταίος λόγος που έφτασε τώρα περίπου λέω, δέχεται αυτές τις ρηπές. Μιλάμε για οριμαγδό. Απάνω τους θα έχουμε άλλους 60 νεκρούς. 30 προχθές, 60 σήμερα, λέω τώρα διοικητής είμαι εγώ ή... Γιατί εκεί σοκαρίστηκα. Γιατί ήταν φοβερό, λέω τώρα τι να κάνω, να σηκωθώ, να σκοτωθώ, να πάω και εγώ μια σφαίρα να τα ξεπερδεύω. Είναι τρομερό πράγμα. Μια μονάδα χωρίς να δώσει μάχη, χωρίς να κάνει να χάσει, ξέρω εγώ, 100 ανθρώπους. Τζάμπα και βέρεσε από την άγνοια αυτών των τενεκέδων εκεί πέρα που είχαν την ευθύνη. Τενεκέδες, δεν πειράζει που ήταν συνάδελφοι. Ο Πονοπετρώνης έχει βάλει κομάντο στην ταράτσα. Από εκεί βλέπουν καθαρά τις τουρκικές δυνάμεις. Σαφώς έβλεπες και γι' αυτό ακριβώς φέραμε και πάρα πολλές απώλειες στους Τούρκους από την ταράτσα. Διότι εκεί όλα τα και τα πλοπολιβόλα που είχαμε και όλα κάνανε γερή ζημιά. Εκείνη τη στιγμή οι εξελίξεις και τα γεγονότα ρέουν τόσο πολύ γρήγορα που δεν σκέπτεσαι εκεί πέρα. Δεν έχεις συναισθήματα, δεν υπάρχουν. Εκεί είναι πώς θα επιφέρεις το καλύτερο αποτέλεσμα για σένα και θα εξουδετερώσεις τον εχθρό. Διότι εμείς δεν επιτεθήκαμε στους Τούρκους. Οι Τούρκοι επιτεθήκαν σε εμάς. Εμείς δεν πήγαμε να σκοτώσουμε. Δεν πήγαμε να βλάψουμε κανέναν. Οι Τούρκοι προσπάθησαν να βλάψουν. Το μεσημέρι, με πρωτοβουλία του ΟΗΕ, κηρύσσεται κατάπαυση του πυρός. Ο Παπαμελετίου φτάνει επιτέλους στο κτίριο του αεροδρομίου και ξεκινάει να δίνει εντολές. Έχει ήδη μάθει ότι δεν έχει απώλειες και το ηθικό του έχει ανέβει. Η συμπεριφορά του προς άντες του ΟΗΕ είναι εχθρική, γιατί πιστεύει ότι συνωμοτούν μαζί με τους Τούρκους. Έχετε ο ΟΗΕ μπροστά, που αντισυνταγματάρχη με έναν υπολογαγό τον υπαστήριο και τον οδηγό τον είχε δίπλα στον Αγγελιαφό. Οδηγούσε υπολογαγό. Κοίταγε με ένα έτσι, βλέμμα γεμάτο αφθάδια, λες του είχα σκοτώσει τη μάνα του. Εγώ συνέχισα να έβλεπε και τα διακριτικά μου και ότι ήμουν και τον περέ μου φορά και όλα. Δεν ήμουν, ας πούμε, καμουφλαρισμένος να μην ξέρει με ποιον μιλάει. Είχα συνηθίσει όμως ότι γινότανε να τρέχουν στο γέδες να πούνε στον γέ αυτό το πράγμα ή τούτο εκείνο. Παραπονιάζει. Όχι ρε, μα παθαίνεις να συζητήσουμε. Έλα. Γιατί εγώ να κατέβω δηλαδή, τι είμαι. Οπότε με το θάρρος ότι δεν είχα απώλειες και τα λοιπά, ήμουν μετά δεν λογαρίζα κανέναν. Κάθεται εκεί, με κοίταε με αυτό, δεν, ούτε συγκινήθηκα, ούτε έτρωγα το. Και μονολόγουσα, λέω, να γυρίσω το όπλο έτσι, λέω, να τραβήξω μια ρηπή, να σας πάρει ο διάλογος. Έλληνες αξιωματούχοι και κεανόκρανοι αρχίζουν να πιέζουν τον Παπαμελετίου να παραδώσει το αεροδρόμιο. Ο Παπαμελετίου υποψιάζεται ότι τα Ηνωμένα Έθνη σχεδιάζουν να καθυστερήσουν την παραλαβή του αεροδρομίου, έτσι ώστε το ενδιάμεσο να μπουν οι Τούρκοι με τις σημαίες τους και να το καταλάβουν. Αυτοί καθυστερούσαν, έστω και εμένα, ώστε κατά τον νεκρό χρόνο που θα φεύγαμε σαν ζώα από εκεί μέσα, να πηγαίνουν οι Τούρκοι να βάζουν σημαίες. Είδες πόσο κοντά είναι η θέση. Θα βάλουν δύο σημαίες για που είναι πιο. Εμείς βρήκαμε Τούρκους. Ο Έλληνας καταδρομέας αποφασίζει να μην υποκύψει τις πιέσεις των Ελλήνων που του ζητούν να εγκαταλείψει το αεροδρόμιο. Αντίθετα, προσπαθεί να καθυστερήσει όσο περισσότερο μπορεί, ώστε να αναγκάσει τον ΟΗΕ να παραλάβει από τον ίδιο το αεροδρόμιο και να μην μεσολαβήσει νεκρός χρόνος. Έτσι, σκέφτεται ένα τέχνασμα για να κερδίσει χρόνο. Του λέω πέσω να μας στείλουν λεωφορεία. Είδα το χάλι τους που είχαν όταν ήρθαν να μας πάρουν. Του στείλε λεωφορεία και θα πω εγώ δεν μου ήρθαν ποτέ. Ή και αν ερχόντουσαν, δεν ήταν ανάγκη να μας στείλουν τέτοια λεωφορεία. Τον γυλιό στον νόμο καταδρομήσει, ήμασταν και φεύγαμε. Μεταλλεύτηκα εγώ αυτόν τον τόπο, ώστε ούτε να βρίσκω τον συνταγματάρχη, ούτε και να πειθαρχήσω. Σου λέω λεωφορεία. Κάνε τη δουλειά σου, Μανώλα, και άσε τα λεωφορεία μας έρθουν του χρόνου. Τελικά, ο Παπαμελετίου πετυχαίνει το στόχο του και οι άντρες του ΟΗΕ καταλαμβάνουν τις θέσεις των Ελλήνων στο αεροδρόμιο. Έτσι γίνεται η παράδοση. Μάλιστα, εγώ ακόμη υποψιαζόμουν τους ΟΗΕΔες και ζήτησα αυτός που θα μας οδηγούσε εκτός αεροδρομίου να είναι μπροστά μου με τη σημαία του ΟΗΕ, ένα σταγματάρχης, ο ομοβάθμιος μου, και τον είχα στο σκοπευτικό μου. Φοβόμουν να μην μας στήσουν καμιά ενέδρα. Οι Τούρκοι είχα απογοητευτεί με τη. Και τον είχα μπροστά, φτάσαμε μέχρι κάτω. Εκείνη την ώρα ανοίξαν τους ασυρμάτους οι ΟΗΕΔες και κατάλαβα ότι παρακολουθούσαν όλες τις συνδιαλέξεις μας. Ήταν στην ίδια συχνότητα. Πράγματι, από τα αρχεία του τότε Υπουργού Εξωτερικών της Αμερικής, Χένρι Κίσιγκερ, φαίνεται ότι οι υποψίες του Παπαμελετίου ήταν αληθινές. Ο Παπαμελετίου και ο Κολοκοτρώνης, κάθε φορά που βρίσκονται στην Κύπρο, επιστρέφουν σε αυτό το σημείο. Εκεί που έπεσε το αεροπλάνο Νίκη 4 και είναι θαμμένοι οι συμπολεμιστές τους. Πού να τα κουμπίσουν, να τα πάρει ο αέρας, πλάτωνα. Ξέρεις τι είναι να είσαι μερικές εκατοντάδες μέτρα από το αεροδρόμιο και να μην προλάβει να φτάσεις. Νικολάκη.